και θα πούμε κάτι ωραίο σήμερα, έτσι, βέβαια στον χρόνο που είμαστε, αλλά είναι πολύ επίκαιρο. Ναι. Δόξα στον Κύριο, σας ευλογώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και θα πάμε σύντομα στο Λόγο του Θεού, με επιστολή Ιωάννη 1, στο 4ο κεφάλαιο. Ξέρετε, αυτή η επιστολή γράφτηκε πριν 2.000 χρόνια, αλλά είναι πολύ επίκαιρη και σήμερα, πάρα πολύ, όλα τα βιβλία. Και τι λέει εδώ πέρα, αγαπητοί, να μην πιστεύετε σε κάθε πνεύμα. Δεν χρειάζεται να πιστεύουμε ό,τι ακούμε, να το διακρίνουμε πρώτα. Αλλά να δοκιμάστε τα πνεύματα αν είναι από τον Θεό. Δηλαδή να εξετάζουμε ό,τι ακούμε, έχει πηγή το Θεό. Αν δεν έχει πηγή το Θεό, τι πηγή έχει? Έχει πηγή το κακό ή το ανθρώπινο μυαλό. Τρεις πηγές υπάρχουν, ο Θεός, το κακό, ο διάβολος και ο άνθρωπος. Εμείς πρέπει να εξετάσουμε τα πνεύματα αν είναι από το Θεό. Γιατί ό,τι είναι από το Θεό θα βοηθήσει τη ζωή μας, έτσι. Επειδή λέει πολλοί ψευδοπροφήτες έχουν βγει στον κόσμο. Τι σημαίνει ψευδοπροφήτες? Ψεύτικος λόγος, ψεύτικα λόγια, ψεύτικη κατεύθυνση. Και όπως στην εποχή εκείνη υπήρχαν ψεύτικες φωνές, και σήμερα υπάρχουν ψεύτικες φωνές. Δεν έχει αλλάξει αυτό ποτέ. Και παν την εποχή εκείνη υπήρχαν οι καθαροί προφήτες του Θεού, υπήρχαν οι ψεύτικοι προφήτες του Θεού. Και σήμερα το ίδιο είναι. Και μας βοηθάει ο Λόγος του Θεού να μπορούμε να ξεχωρίσουμε πού βρίσκεται ο Θεός, πού μιλάει ο Θεός και πού είναι το κακό και δεν πρέπει να πάμε εκεί πέρα. Και αυτό λέει να εξετάσουμε τα πνεύματα. Αλληλούια, για να το συνεχίσουμε. Από τούτο γνωρίζετε το πνεύμα του Θεού, κάθε πνεύμα που ομολογεί τον Ιησού Χριστό ότι έχει έρθει με σάρκα προέρχεται από τον Θεό. Εδώ μας δίνει ένα σημείο μοναδικό, να ξεχωρίσουμε πού βρίσκεται το Πνεύμα του Θεού. Συστήνει τον Χριστό και μάλιστα τον συστήνει σταυρωμένο με τη θυσία Του. Οπουδήποτε προβάλλεται από τα λόγια ο Χριστός με το έργο Του, βρίσκεται ο Θεός. Αν δεν προβάλλεται ο Χριστός και προβάλλονται άλλα πράγματα, δεν είναι το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό σήμερα πρέπει να εξετάσουμε το Πνεύμα που έχει κυριαρχήσει στον κόσμο. Όχι με την ανθρώπινη κατάσταση, ούτε ιατρικά, ούτε κοινωνικά, αλλά να το εξετάσουμε πνευματικά. Για να δούμε, βρίσκεται έντονα το Πνεύμα του Θεού σήμερα επάνω στην ανθρωπότητα ή κάποιο άλλο πνεύμα έχει κυριαρχήσει και παράγει ένα καρπό και ένα έργο. Κάθε πνεύμα που δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε με σάρκα δεν προέρχεται από τον Θεό και αυτό είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου που ακούσατε ότι έρχεται και τώρα βρίσκεται κιόλας μέσα στον κόσμο. Πριν 2.000 χρόνια το πνεύμα του Αντιχρίστου ήταν παρόν. Και σήμερα τι σημαίνει το πνεύμα του Αντιχρίστου? Είναι το αντίθετο από τον Χριστό είναι. Και για να καταλάβουμε το πνεύμα του Αντιχρίστου πρέπει να καταλάβουμε τι ήρθε να κάνει ο Χριστός. Ήρθε να σώσει τον κόσμο, ήρθε να φέρει ελπίδα, ήρθε να φέρει ενότητα, ήρθε να φέρει υγεία με τις πληγές του να θεραπευτεί ο άνθρωπος, ήρθε να δημιουργήσει αυτό που λέγεται Εκκλησία, ήρθε να του χαρίσει αιώνια ζωή, αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού. Οπουδήποτε δεν υπάρχει αυτός ο καρπός είναι το αντίθετο πνεύμα, το πνεύμα του Αντιχρίστου. Σήμερα οι άνθρωποι δεν μιλάνε για σωτηρία, δεν μιλάνε για την πίστη στον Χριστό, δεν πιστεύουν στην αιώνια ζωή, δεν πιστεύουν σε αυτό που λέγεται Εκκλησία, είναι το πνεύμα του αντίθετο του Χριστού. Αλληλούια. Γι' αυτό σήμερα υπάρχουν πνευματιστές στον κόσμο που δημιουργούν οφθαλμαπάτη. Μεγάλοι, δυνατοί πνευματιστές. Μπορεί ένας πνευματιστής να είναι στην Ιταλία, να είναι στην Αμερική και τα δείχνουν και την τηλεόραση. Αυτά είναι γνωστοί αυτοί. Δημιουργούν μια ψεύτικη εικόνα. Αλλά δεν προβάλλουν τον Χριστό σε αυτά τα σώα που κάνουν. Οι άνθρωποι αυτά τους αρέσουν αυτά, αγγίζουν τα συναισθήματά τους. Βλέπουν υπερφυσικά πράγματα. Βλέπεις κάτι που με τα μάτια σου ότι είναι αληθινό, αλλά είναι ψεύτικο.
αλλά εσύ το βλέπεις. Αυτό λέγεται οφθαλμαπάτη. Ό,τι κάνανε οι μάγοι στην εποχή του Μωυσή στην Αίγυπτο. Το φίδι, τη ράβδο που είχε ο Μωυσής την έριχνε κάτω και γινόταν φίδι. Μετά ξαναέπιανε τη ράβδο και γινόταν φίδι, το αντίθετο γινόταν. Αυτά τα κάναν και οι μάγοι του Φαραώ τα κάνανε. Αντιγράφανε τα γνήσια σημεία του Μωυσή. Επομένως, το πνεύμα της πλάνης δημιουργεί οφθαλμαπάτη, ψεύτικα πράγματα. Και τότε ο άνθρωπος τα πιστεύει, του αρέσουν αυτά και δεν εξετάζει σε αυτό που βλέπει, ακούει, αισθάνεται, βρίσκεται ο Χριστός. Είναι ο σταυρωμένος Ιησούς Χριστός. Βρίσκεται η σωτηρία Του, βρίσκεται η αλήθεια Του και πλανιέται, παγιδεύεται. Ή κάποιοι άλλοι άνθρωποι εξασκούν τις ανθρώπινες δυνάμεις. Με τη δύναμη της σκέψης μπορούν πατάνε στα καρφιά επάνω, δεν τρυπιέται το σώμα τους, αναπτύσσουν τις ανθρώπινες δυνάμεις. Αλλά μέσα σε όλο αυτό το υπερφυσικό που βλέπουμε, δεν βλέπουμε να προβάλλεται ο εσταυρωμένος Χριστός. Η Εκκλησία όμως του Ιησού Χριστού, το πρώτο λόγο που έχει είναι το πρόσωπο του Χριστού. Και όταν προβάλλεται ο Χριστός κάπου, ευεργετείται ο άνθρωπος και πίσω από αυτό βρίσκεται το Πνεύμα του Θεού βρίσκεται. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, πολλή ανθρώπινη αντίληψη να έχουμε. Είναι ο Χριστός, δεν είναι ο Χριστός. Συστήνεται ο Χριστός, δεν συστήνεται ο Χριστός. Το ένα είναι το Πνεύμα του Θεού, το άλλο είναι το αντίθετο Πνεύμα. Αλληλούια. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι σήμερα το Πνεύμα του Αντιχρίστου είναι πολύ έντονο στον κόσμο. Γιατί αυτό το δείχνει η εποχή ότι έχουμε μπει στην Αποκάλυψη πλέον. Και στην Αποκάλυψη το Πνεύμα το αντίθετο με τον Χριστό θα είναι πολύ έντονο. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν καταργήσει τους γάμους και κάνουν συμφωνητικά. Αυτό είναι αντίθετο με τον Λόγο του Θεού. Ο Θεός έθεσε το γάμο. Οι άνθρωποι καταστρέφουν τη φύση, τα δάση, όλα αυτά. Αυτό είναι αντίθετο με τον Λόγο του Θεού. Γιατί τη δημιουργία την έκανε ο Θεός να την απολαμβάνουμε. Οι άνθρωποι κάνουν κάτι άλλο που είναι αντίθετο με τον Λόγο του Θεού. Από εκεί διακρίνουμε αν βρίσκεται το Πνεύμα του Θεού ή το Πνεύμα του Αντιχρίστου. Σήμερα οι άνθρωποι ψηφίζουν νόμους που είναι αντίθετοι με το Πνεύμα του Θεού και το Ευαγγέλιο. Από εκεί βλέπουμε ένα πνεύμα φαίνεται από τον καρπό του και από τα έργα του φαίνεται. Από πού φαίνεται ένα πνεύμα? Από τον καρπό του και τα έργα του. Οι χριστιανοί κάνουν έργα, βοηθάνε ανθρώπους, κάνουν αλλά προβάλλουν τον Χριστό. Η Εκκλησία κάνει έργο, αλλά προβάλλει τον Χριστό. Δεν προβάλλει τον εαυτό της. Και πολλές φορές μου λένε οι άνθρωποι, οι φίλοι μου, λένε Δήμο, τα κατάφερες. Λέω, δεν τα κατάφερα εγώ, ο Χριστός με βοήθησε. Δεν μπορώ εγώ να κλέψω αυτό που ανήκει στον Χριστό. Αυτός με βοήθησε. Η Εκκλησία κάνει έργα, αλλά προβάλλει τον Χριστό. Και πίσω από αυτά τα έργα βρίσκεται το Πνεύμα του Θεού βρίσκεται. Γι' αυτό σήμερα θα ακούσουμε πολλά πράγματα ή θα δούμε πολλά πράγματα, πολλές καταστάσεις. Στην Ευρώπη, στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο βρίσκεται το Πνεύμα του Θεού εκεί. Ή βρίσκεται το Πνεύμα του Αντιχρίστου. Γιατί το Πνεύμα του Αντιχρίστου δεν μπορούμε να το βάλουμε σε έναν άνθρωπο. Είναι μια κατάσταση σε όλο τον κόσμο που θα χρησιμοποιήσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Πάρα πολλούς ανθρώπους. Και δημιουργεί κάτι που είναι αντίθετο με τον Χριστό είναι. Οτιδήποτε θέλει ο Θεός να κάνουμε είναι μέσα στο Ευαγγέλιο. Σήμερα το Πνεύμα του Αντιχρίστου έχει καταφέρει να πείσει τον κόσμο ότι το Ευαγγέλιο είναι απλά ένα θρησκευτικό βιβλίο, όπως είναι άλλα πολλά βιβλία. Η Βίη των Αγίων, κάτι άλλο, κάτι άλλο, κάτι άλλο. Το Ευαγγέλιο δεν είναι απλά ένα θρησκευτικό βιβλίο, είναι το βιβλίο του Θεού είναι. Βρίσκεται η φωνή του Θεού
Και μέσα από εκεί καταλαβαίνουμε τι θέλει ο Θεός, πώς μας οδηγεί ο Θεός, γιατί ο Θεός μιλάει από το Ευαγγέλιο, είναι η φωνή του εκεί μέσα. Αλληλούια. Γι' αυτό σήμερα πολλά πράγματα γίνονται στον κόσμο και υπερφυσικά πράγματα γίνονται. Όλα αυτά έχουν σαν πηγή τον Θεό. Μπορούν να σου χαρίσουν αιώνια ζωή. Μπορούν να σου χαρίσουν αιώνια ζωή. Αν δεν σου χαρίσουν αιώνια ζωή, είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου. Αλληλούια. Γι' αυτό τι να το κάνει ο άνθρωπος να κερδίσει αυτό τον κόσμο και να χάσει την αιώνια ζωή. Ο άνθρωπος είναι καλά να είναι και σε αυτόν τον κόσμο καλά, αλλά να κερδίσει και την αιώνια ζωή. Από εκεί γνωρίζουμε το πνεύμα του Αντιχρίστου. Σήμερα τι κάνει το πνεύμα που είναι στον κόσμο? Διαιρεί την ενότητα των ανθρώπων. Διαιρεί την πίστη των ανθρώπων. Ο Χριστός ήρθε να ενώσει την πίστη των ανθρώπων. Ήρθε να ενώσει τη ζωή των ανθρώπων. Δεν ήρθε να την διακόψει, να την διαχωρίσει. Από εκεί εξετάζουμε αν είναι το πνεύμα του Θεού, είναι το πνεύμα της πλάνης. Αλληλούια. Τι σημαίνει πλάνη? Να πιστεύεις κάτι ψεύτικο, που να σου φαίνεται καλό εσένα, αλλά είναι πλάνη. Το να πιστεύουμε την πλάνη, μπορούμε να την πιστεύουμε. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι απομακρύνεται ο άνθρωπος από τον Θεό, απομακρύνεται. Ο Θεός δεν ήρθε να βάλει στον άνθρωπο βαριά φορδία. Ήρθε να τον αναγεννήσει και να μπει το Άγιο Πνεύμα του μέσα. Και όταν εμείς μετά θα κοινωνήσουμε και θα πάρουμε από το σώμα και το αίμα του Χριστού, αν θέλουμε τον Θεό, το Άγιο Πνεύμα μπαίνει μέσα μας. Και τότε γίνεται ένα θαύμα που λέγεται ανανέωση, αναγέννηση μας. Ανανεώνει τη ζωή μας και αναγεννέται. Και τότε μπορούμε να διακρίνουμε την αλήθεια από το ψέμα. Δύο πράγματα υπάρχουν. Υπάρχει η αλήθεια και το ψέμα. Την αλήθεια την φέρνει ο Θεός, το ψέμα έρχεται από το πνεύμα του Αντιχρίστου που χρησιμοποιεί τους ανθρώπους. Και ο άνθρωπος κάνει πράγματα και στο τέλος όλα αυτά που κάνει τον οδηγούν μακριά από τον Θεό. Αν όλη τη ζωή μας κάνουμε πράγματα και στο τέλος είμαστε μακριά από τον Θεό, έχουμε αποτύχει στη ζωή μας. Οτιδήποτε κάνουμε πρέπει να μας φέρνει πιο κοντά στον Θεό. Τότε βρήκαμε το σκοπό μας. Ο σκοπός που μας έκανε ο Θεός είναι να ενωθούμε μαζί Του, να βρεθούμε μαζί Του. Όχι να γίνουμε θρησκευόμενοι και θρησκόληπτοι άνθρωποι, αλλά να μπορούμε μέσα μας να περπατάμε όμορφα με τον Κύριο και να διακρίνουμε πού είναι το Πνεύμα του Θεού και πού βρίσκεται το Πνεύμα της πλάνης. Αλληλούια! Δόξα στον Κύριο! Πόσο ωραία τα ξεκαθαρίζει ο Κύριος τα πράγματα, πόσο ωραία τα ξεκαθαρίζει. Δεν μας λέει ο Κύριος πηγαίνετε σε όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου να βρείτε βιβλία και να βρείτε την αλήθεια ή το ψέμα. Μας λέει ένα απλό πράγμα. Όπου μεγαλύνεται ο Χριστός, εκεί βρίσκομαι. Όπου κρύβεται ο Χριστός, δεν είμαι εγώ. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για τον Κόπερφιν, έναν μάγο που είναι μεγάλη μάγη αυτή. Αυτοί δημιουργούν αυθαλμαπάτη σε όλο τον πλανήτη. Και μαγεύουν εκατομμύρια κόσμο στη λωρά, στα πάντα. Μέσα σε όλα αυτά τα σοου δεν προβάλλεται ούτε σταγόνα Χριστός. Δημιουργείται κάτι υπερφυσικό γιατί το υπερφυσικό ελκύει τον άνθρωπο. Ελκύει τον άνθρωπο. Υπάρχουν άλλοι γκουρού που κάνουν άλλα πράγματα υπερφυσικά. Αλλά σε όλα αυτά δεν υπάρχει η φανέρωση του Χριστού. Τότε πίσω από όλα αυτά δεν είναι το πνεύμα του Θεού, αλλά είναι το πνεύμα της πλάνης. Οπουδήποτε είναι το Πνεύμα του Θεού θα φέρει τον Χριστό στην καρδιά του ανθρώπου. Και ο πιο πλούσιος άνθρωπος είναι αυτός που έχει τον Χριστό στην καρδιά του και όχι εδώ στο μυαλό μας. Τότε κατοικεί το Άγιο Πνεύμα μέσα του και τότε αυτός μπορεί και διακρίνει την αλήθεια και το ψέμα. Δεν υπάρχουν τρία πράγματα, υπάρχει η αλήθεια και το ψέμα. Την αλήθεια την φέρνει ο Θεός, το ψέμα έρχεται από αλλού.
Μία αλήθεια υπάρχει. Η αλήθεια του Θεού. Και πρέπει η δικιά μας αλήθεια να προσαρμοστεί στην αλήθεια του Θεού. Γιατί εγώ μπορεί να έχω μια δικιά μου αλήθεια. Ο Βασίλης στη δικιά του, ο Σπύρος στη δικιά του. Όλες οι δικές μας αλήθειες υποτάσσονται στην αλήθεια του Θεού. Και τότε η αλήθεια του Θεού κυριαρχεί επάνω μας. Μας οδηγεί, μας κατευθύνει για να μπορούμε να εξετάσουμε τα πνεύματα. Να εξετάσουμε την αλήθεια και την πλάνη. Να εξετάσουμε το φως και το σκοτάδι. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή πολύ σκοτεινή στον κόσμο. Που αυτό το σκοτάδι εξαιτίας της αμαρτίας έχει φέρει πολλά προβλήματα στην ανθρωπότητα. Αλλά απ' την άλλη ο Θεός υπόσχεται να φέρει πολύ φως στον κόσμο. Να φωτίσει τον κόσμο. Να φωτίσει κάθε φυλή, κάθε έθνος, κάθε χώρα και να φωτιστούν οι άνθρωποι με την αλήθεια του Θεού, να αγαπήσουν τον Θεό, να τον δεχτούν ως πατέρα μέσα στη ζωή τους και τότε η ζωή τους θα είναι κάτω από την αλήθεια και όχι κάτω από το ψέμα. Αλληλούια, οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο, το λέει ο Λόγος του Θεού, ό,τι και να γίνεται. Δεν υπάρχει κάτι που γίνεται που δεν το λέει ο Λόγος του Θεού. Είπε ο Θεός στον Νόε πριν 4.000 χρόνια, όταν βγαίνει το ουράνιο τόξο, θα σταματάνε τα νερά του κατακλυσμού και δεν θα καταστραφεί η ανθρωπότητα. Έχουν περάσει 4.000 χρόνια και όταν βρέχει βγαίνει το ουράνιο τόξο. Και όταν βγαίνει το ουράνιο τόξο σταματάνε τα νερά από πάνω και δεν καταστρέφεται ο κόσμος. Ό,τι είπε ο Θεός γίνεται. Ό,τι λέει ο Θεός είναι αληθινό είναι. Και το Ευαγγέλιο αποδεικνύεται αληθινό γιατί αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων. Σε όλο τον πλανήτη αλλάζει τους ανθρώπους. Αναγεννιούνται οι άνθρωποι, λαμβάνουν τη σωτηρία, λαμβάνουν τι μπορείς να δώσεις και να πάρεις το Άγιο Πνεύμα στη ζωή σου. Τίποτα. Όλα τα χρήματα του κόσμου δεν φτάνουν. Αλλά όταν δέχεσαι τον Χριστό και το αίμα του, το Άγιο Πνεύμα μπαίνει μέσα σου και σε γαλινεύει και σε ηρεμεί και σου δίνει ελπίδα και σου δίνει αισιοδοξία για το αύριο και σε βοηθάει να προσπεράσεις τα προβλήματα, τα φορτία και τα βάρη. Από εκεί ξεχωρίζουμε, δεν είναι αν κάποιος τα λέει καλά, έχει την αλήθεια. Ο άλλος τα λέει κακά, έχει το ψέμα. Δεν είναι κριτήριο αυτό. Πολλοί άνθρωποι σήμερα τα λένε καλά, αλλά οδηγούνται από το ψέμα. Αν πίσω από κάθε τι που ακούμε, υπηρετούμε, βρίσκεται ο Θεός, αυτό μετράει. Και αν βρίσκεται ο Θεός, θα συστήσει τον Χριστό. Αν δεν βρίσκεται ο Θεός, δεν θα φανερωθεί ο Χριστός εκεί πέρα. Θα φανερωθούν άλλα πράγματα. Επομένως, το σημείο που διακρίνουμε αν βρίσκεται ο Ιησούς Χριστός κάπου είναι βρίσκεται το Άγιο Πνεύμα και ο άνθρωπος τι κάνει όταν ελκύεται από το πρόσωπο του Χριστού η ζωή του μεταμορφώνεται γιατί σήμερα το πρότυπο για τη ζωή είναι ένα, είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό σήμερα ο διάβολος αντιγράφει το πρότυπο του Χριστού. Πώς το αντιγράφει? Με γνωστούς ηθοποιούς, με πολλά τηλεπαιχνίδια στον κόσμο, που οι άνθρωποι κάνουν άλλα πρότυπα, ανθρώπινα πρότυπα. Αλλά αυτά τα ανθρώπινα πρότυπα στο τέλος πάνε μακριά από τον Χριστό. Το πρότυπο που μας έδωσε ο Κύριος να ακολουθήσουμε είναι ένα, ο Ιησούς Χριστός. Και τότε ο ένας με τον άλλο γινόμαστε παραδείγματα γιατί ο Χριστός μεγαλύνεται μέσα μας. Και έτσι βλέπουμε την αλήθεια, και την πλάνη. Τι είναι πλάνη? Να πιστεύεις στο ψέμα. Αυτό είναι πλάνη. Δεν σημαίνει το πνεύμα του Αντιχρίστου θα πάει και θα δαγκώσει έναν άνθρωπο, θα τον κόψει, με, τον βάλει σε ένα καζάνι, τον βράσει να τον φάνει. Τον θανατώνει πρώτα πνευματικά τον θανατώνει. Και όταν ο άνθρωπος πεθάνει πνευματικά, τότε αποκόπτεται από τη ρίζα, από την πηγή που είναι ο Θεός. Όπου μεγαλύνεται ο Χριστός είναι το Άγιο Πνεύμα. Όπου κρύβεται ο Χριστός δεν είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι κάτι άλλο. Είναι ο διάβολος, είναι το ανθρώπινο μυαλό. Αλληλούια, εμείς δεν προβάλλουμε τον εαυτό μας, προβάλλουμε τον Κύριο.
βάλουμε τον Ισόχριστο. Αυτός είναι το Α και το Ω, αυτός άλλαξε τη ζωή μας, αυτός αλλάζει τη ζωή μας, αυτός απαντάει στις προσευχές μας, αυτός μας χαρίζει το Άγιο Πνεύμα και έρχεται η ώρα που αναγεννιέται ο άνθρωπος και κλείνω. Και εγώ πριν από 25-30 χρόνια όταν αναγεννήθηκα, πήγε το Άγιο Πνεύμα μέσα. Και λέω, Θεέ μου, αυτό έψαχνα στη ζωή μου. Αλλά δεν το ήξερα. Το έψαχνα λάθος. Όλοι ψάχνουν την ευτυχία, την ομορφιά, το καλό, αλλά το ψάχνουν λάθος. Η ευτυχία, η ομορφιά, το καλό, ο πλούτος, τα πάντα είναι στο πρόσωπο του Χριστού. Όταν εσύ τον αγκαλιάσεις, θα έρθει το Άγιο Πνεύμα σου. Και τότε βρίσκεις το πραγματικό νόημα της ζωής. Είσαι ένας ευλογημένος άνθρωπος. Και αυτό είναι ένα δώρο του Θεού για κάθε φιλή, για κάθε άνθρωπο και για όλο τον πλανήτη. Να πάρεις το Άγιο Πνεύμα μέσα σου και να περπατήσεις με τον Κύριο. Γιατί διαφορετικά ο κόσμος πλανιέται, οι άνθρωποι πλανιούνται, οι καταστάσεις πλανιούνται, το σκοτάδι κυριαρχεί, γι' αυτό να ανοίξουμε σήμερα όλα τα τηλεοπτικά μέσα, θα ακούσουμε ένα κάρο πράγματα εκτός από τον Χριστό. Θα ακούσουμε ένα κάρο πράγματα εκτός από το Ευαγγέλιο. Θα ακούσουμε ένα κάρο πράγματα εκτός από τη σωτηρία του Χριστού. Όλα τα άλλα θα τα ακούσουμε. Είναι τόσο έντονη η επιρροή του Πνεύματος του Αντιχρίστου στον κόσμο. Και αυτό μας δείχνει η εποχή του κορονοϊού, ότι το πνεύμα της πλάνης θα πιέσει τον κόσμο. Τα παιδιά μεγαλώνουν στα σχολεία χωρίς Χριστό. Οι θεολόγοι τους διδάσκουν άλλα πράγματα εκτός από τον Χριστό. Και ο σπόρος που μπαίνει μέσα δεν είναι καλός, είναι άρρωστος. Και αφού είναι άρρωστος ο σπόρος, θα αρρωστήσει και η ζωή του ανθρώπου. Αλληλούια! Ενώ εμείς χρειαζόμαστε τον καλό σπόρο, την καθαρή φωνή του Θεού, που έρχεται μέσα από τον Χριστό και μέσα από το Άγιο Πνεύμα για να ξεχωρίσουμε την αλήθεια από το ψέμα. Δύο πράγματα υπάρχουν. Αλήθεια, ψέμα, σκοτάδι, φως. Χριστός και Αντίχριστος. Δεν υπάρχει τρίτη κατάσταση. Αλληλούια! Και ο άνθρωπος πρέπει να διαλέξει, προσιλώνεται στο Θεό ή προσιλώνεται στο ψέμα. Πρέπει να επιλέξει ο άνθρωπος. Ή προσιλώνεται στην πηγή του Θεού ή στην πηγή του ψεύδους. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και η προσευχή μας είναι όλοι οι άνθρωποι να επιλέξουν το πρόσωπο του Χριστού. Είναι εκλογή αυτό. Και τότε θα είναι οι πιο ευλογημένοι και οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο. Έτσι, ας κρατήσουμε αυτά τα απλά λόγια, γι' αυτό λέει ένα δέντρο φαίνεται από τον καρπό του. Δεν μπορεί μια πορτοκαλιά να βγάζει καρύδια, βγάζει πορτοκάλια. Όπου είναι το πνεύμα του Άγιο, ο Χριστός βγάζει, τίποτα άλλο. Όπου είναι ένα άλλο πνεύμα, κάτι άλλο θα βγάλει. Αλληλούια! Γι' αυτό το πνεύμα της πλάνης θέλει να κρύψει την αξία του Χριστού, να τη μειώσει. Ώστε οι άνθρωποι να έχουν μέσα στην καρδιά τους ένα Χριστό αδύνατο, όχι δυνατό Χριστό. Να έχουν ένα Χριστό πολύ μικρό, πολύ αδύνατο. Αυτό είναι ένα ψέμα. Ο Χριστός είναι μεγάλος, γι' αυτό και ένας ποιμένας στην Κορέα, ο Γιόγκιτς, ένας μεγάλος ποιμένας, εκεί πέρα οι Βουδιστές κάνουν τεράστια πράγματα, θεραπείες, κάνουν διάφορα πράγματα. Και του έδειξε ο Θεός πώς μπορούν με τη δύναμη του ψεύδους να επηρεάζουν το σώμα του ανθρώπου. Ενώ όταν ο Θεός επηρεάσει το σώμα σου, τότε θα έρθει και ο Χριστός στην καρδιά σου. Όταν τα σώματα επηρεάζονται χωρίς να έρχεται ο Χριστός, είναι μια ενέργεια πλάνης που πλανείται ο άνθρωπος. Γιατί το πνεύμα της πλάνης αντιγράφει τον Θεό. Αν ο Θεός μπορεί να επηρεάσει το σώμα και το πνεύμα του Αντιχρίστου μπορεί να επηρεάσει το σώμα του. Αλληλούια! Και δημιουργείται μία πλάνη, ένα ψεύδος και στο τέλος οι άνθρωποι χάνουν την ομορφιά του Χριστού μέσα από τη ζωή τους. Ας κρατήσουμε αυτά τα λόγια για να κάνουμε και την κοινωνία και να είμαστε στην ώρα μας συνεπείς για να μπορούμε να φύγουν και οι αδελφοί στο υπέροχο όνομα του Ιησού.